Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση πολιτική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα προσπαθήσω να παραθέσω στοιχεία από τη λειτουργία της κομματερής, στοιχεία σε σχέση με τις συνέπειες και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 3.500 κόροι ανεξέλεκτης απόρριψης σκουπιδιών σε αχτές ρέματα, υδροφόρο ορίζοντα, τις λεγόμενες παράνομες κομματερές. Στοιχεία επίσημα του ΥΠΕΧΟΔΕ. Από το σύνολο λοιπόν των οικιακών σκουπιδιών που υπολογίζεται σε 4 εκατομμύρια τόνους, το 10% καίγεται στις χωματερές με αυτοανάφλεξη ή σκόπιμη καύση. Η οργανική ύλη που ενταφιάζεται στους σχοιτά αποσυντίθεται σταδιακά από ουσία οξυγόνου. Η όλη αυτή διαδικασία εκλείει διάφορα αέρια, το βιαέριο, το οποίο αποτελείται 90% από μονοξίδιο του άνθρακα και μεθάνιο. Η ανεξέλεκτη παραγωγή βιοαερίου μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης πυρκαγιάς, ενώ το μεθάνιο επιτείνει το φαινόμενο θερμοκηπίου. Κατά την καύση λοιπόν των σκουπιδιών έχουμε δημιουργία και έκκληση ισχυρών τοξικών ρήπων όπως διοξίνες, φουράνια, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα. Όλοι έχουμε ακούσει κατά καιρούς στις τηλεοράσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις διοξίνες. Θα θυμάστε με τα πουλαρικά από το Βέλγιο. Οι διοξίνες λοιπόν είναι ισχυρές τοξικές ενώσεις και η κύρια πηγή στην Ελλάδα είναι η ανεξέλεκτη καύση σκουπιδιών, κυρίως πλαστικών, ελαστικών αυτοκινήτου, φιάλες νερού και οτιδήποτε έχει να κάνει με πλαστικό. Κύρια αιτία είναι το χλώριο, το οποίο περιέχεται στα πλαστικά. Οι διοξίνες λοιπόν επικάθονται στο έδαφος και στην επιφάνεια των φυτών, προσλαμβάνονται από τα ζώα με τη βόσκηση, συσσωρεύονται στο λίπος των ζώων, γιατί είναι λιποφιλικές ενώσεις και αυτό σημαίνει ότι αγαπούν το λίπος, και λαμβάνονται από τον άνθρωπο με την τροφή. Οι ουσίες αυτές βιοσυσσωρεύονται. Βιοσυσσόρευση σημαίνει, είναι ουσίες που προσλαμβάνονται, δεν μεταβολίζονται στον οργανισμό, δεν αποβάλλονται, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αθρηστικά, να αποθηκεύονται στο λίπος και να έχουν αθρηστική δράση. Η ημιπερίοδος ζωής των διοξινών, δηλαδή η μείωση στο 50% της αρχικής ποσότητας, διαρκεί πάνω από 10 με 30 χρόνια. Οι συγκεντρώσεις των διοξινών στο χώρο της χωματερής είναι τουλάχιστον 500 φορές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που βρίσκονται σε περιοχές απομακρυσμένες από τις χωματερές. Έκθεση ανθρώπων στις ουσίες αυτές προκαλεί νεοπλασίες, τον κοινό καρκίνο, μείωση δραματικά του αριθμού σπερματοζωαρίων στον άντρα, παθήσεις θηρεοειδούς, υπατικές βλάβες, βλάβες του νευρικού συστήματος, εξασθένιση του ανασωπητικού συστήματος, διοξίνες που μεταφέρονται μέσω του πλακούντα στο έμβριο ή μέσω του μητρικού γάλακτος στο νεογνώ, προκαλούν θηλυκοποίηση αρσενικών εμβρίων, τερατογενέστης μεταλλάξεις. Σύμφωνα με μελέτη του Αμερικάνικου Ιατρικού Ινστιτούτου, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις αιτίου και αποτελέσματος στο σάρκωμα μαλακών μαρίων και στο λέμφωμα των non-hoxy. Θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα, εμείς που είμαστε και υγειονομικοί στο χώρο, πραγματικά δεν είχαμε τη δυνατότητα για μελέτες, είναι εδώ και οι προϊσταμένοι και κάποιοι συνάδελφοι που το συζητάμε, στην περιοχή μας έχουμε πραγματικά πάρα πολλά λεμφώματα και λευχημίες. Το τελευταίο διάστημα πολύ στη ζωφριά και πολλοί νέοι άνθρωποι. Βαρέα μέταλλα. Δεν συναντιόνται ούτε απαραίτητα στους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι όμως τοξικά, ακόμη και σε πολύ, πολύ μικρές ποσότητες. Αυτά είναι ο υδράργυρος, ο μόλυβδος, το κάδμιο και το χρώμιο. Παράγονται από την καύση των σκουπιδιών στις χωματερές και από τα απόβλητα από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που, δόξα στον Θεό, έχουμε στη Δυτική Αττική. Είναι ουσίες και αυτές που βιοσυσσωρεύονται. Προσβάλλουν το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα. Προκαλούν θάνατο στα νεογνά και στα έμβρια. Ψάρια και θαλασσινά έχουν την τάση να συγκεντρώνουν βαρέα μέταλλα ψηλά, γιατί βρίσκονται πολύ ψηλά στην τροφική αλυσίδα. Όπως είναι ο ξυφίας, ο τόνος, το σκουμπρί και άλλα μεγάλα ψάρια. Αναφέρεται ότι στις γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες, να καταναλώνουν ελάχιστο ψάρι για περίπου 2 χρόνια πριν τη σύλληψη, αλλά και κατά τη διάρκεια της κοίησης. Η έκθεση λοιπόν των ανθρώπων στους ρήπους από την καύση των σκουπιδιών γίνεται μέσω κύρια της τροφικής αλυσίδας και σε λιγότερο ποσοστό
μέσω της αναπνοής, της πνοής ή κατάποσης αιωρωμένων σωματιδίων. Στηριζόμενοι λοιπόν σε επιστημονικές μελέτες, πληθαίνουν οι αποδείξεις για τις τραγικές συνέπειες της χωματερής στην υγεία και ποιότητα ζωής του λαού που ζει στη Δυτική Αττική σε όλο το θριάσιο πεδίο. Στοιχεία της Ελστάτ καταδεικνύουν αυτά που και οι προηγούμενοι σύντροφοι είπαν, ότι το ποσό θανάτων από νεοπλασίες στη Δυτική Αττική έχει αυξηθεί κατά 31,7 έναντι της αύξησης 10,1 στην υπόλοιπη περιφέρεια Αττικής. Κάτω από την πίεση λοιπόν των στοιχείων που έρχονται κατά καιρού στη δημοσιότητα, οι μελέτες που δεν δημοσιοποιούνται αλλά διαραίουν, κάτω από την πίεση των εργαζομένων που δουλεύουν στη χωματερή και του μαζικού κινήματος, ο ΕΣΝΑ αποφάσισε τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας σχετικά με τις συνέπειες της χωματερής στη δημόσια υγεία. Τα αποτελέσματα αναμένονται για το Μάρτιο. Δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουμε ποτέ και αν πραγματικά έχει ξεκινήσει η μελέτη. Μνημείο περιβαλλοντολογικού χάους ανθρώπινου πόνου αποτελεί η λειτουργία του Χιτά Φυλής. Επί μισό αιώνα υπογραμμίζει ο ΕΣΝΑ μετά από δημοσιεύματα για αιτίες θανάτου το 2015. Παράλληλα, πυκνώνουν οι διαρροές ότι με απόφαση του ΕΣΝΑ προκρίνεται το παλιό λατομείο του Μουσαμά σε απόσταση αναπνοής από το Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη για καύση και επέκταση του Χιτά Φυλής λόγω επικείμενου κορεσμού στη β' φάση, μεθοδεύοντας επέκταση σε παρακείμενη έκταση στη λεγόμενη τρίτη φάση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλοι μαζί στοχευμένα, Νέα Δημοκρατία, κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΙΝΑ, Περιφέρεια Αττικής, αποπροσανατολίζουν και αποδυναμώνουν τον αγώνα του λαού μας, αποκόβουν το ζήτημα της χωματερής από τις πραγματικές αιτίες και τις πολιτικές κατευθύνσεις, που δεν είναι άλλες από την ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων της χωματερής. Εμείς λέμε όχι στο σλόγγαν της Περιφέρειας Αττικής και της πολιτικής που στηρίζεται, ότι η χωματερή είναι ίσον χρήμα και ανάπτυξη. Οι κομμουνιστές στέκονται μπροστά σε κάθε αγώνα και μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μαζικούς φορείς, επιστημονικούς συλλόγους, θα πολέψουμε για το δίκαιο αίτημά μας και ενάντια στο έγκλημα που διαπράττεται 50 χρόνια τώρα στον τόπο μας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία επέκταση ή δημιουργία άλλων εγκαταστάσεων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας. Θα ξεσκεπάσουμε όλους αυτούς που έδιναν όρκους πίστης, όπως η κυρία Δούρου, η οποία επέλεξε την πόλη μας για την ορκομοσία της. Κεντρικό της σύνθημα τότε, το οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Τότε που η κυρία Δούρου κατηγορούσε τους προκατόχους της ως αχυρανθρώπους των εργολάβων που λιμένονται τη διαχείριση των σκουπιδιών. Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας δεν κατεβάζει υποψήφιο. Κατεβαίνουν όλοι μαζί. Ας αναρωτηθούμε το γιατί. Ας αποτρέψουμε την απογοήτευση που καλλιεργείται στον κόσμο, ότι η χωματερή δεν φεύγει. Σκεφτείτε, φίλοι μου, οι περισσότεροι από εσάς εδώ μέσα πρωτοστατήσαμε στον αγώνα για την απομάκρυση της λάσπης της Ψιτάλιας και το πετύχαμε. Τραβηχτήκαμε στα δικαστήρια, κλείσαμε δρόμους, την Αττική Οδό, δικαιωθήκαμε. Μα πάνω απ' όλα δικαιωθήκαμε στη συνείδηση του κόσμου. Παράδειγμα, ο δήμαρχος της Σπάρτρας, ο σύντροφος Πελετίδης, κόντρα στην υποχρηματοδότηση της πολιτείας, στις ασφιχτικές συνθήκες λειτουργίας των Δήμων, κόντρα στο νόμο πλαίσιο, μετέτρεψε το σκουπιδότοπο της παραλιακής ζώνης σε πάρκο πρασίνου, με παιδικές χαρές για το λαό της Πάτρας. Μαζί του πάντα ο πατρινός λαός. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το είχαν παραδώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΤΑΙΠΕ. Για αυτή του την πράξη, ο Δήμαρχος βέβαια δικάζεται από την αριστερή κυβέρνηση 1η Απριλίου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ δεν κορόιδεψε ποτέ. Δεν ψαρεύει ψήφους. Δίνει προοπτική για το μέλλον. Οι κομμουνιστές είναι αυτοί που μπορούν να βάλουν τα δικά τους εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Όπλο μας, η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων του ΚΚΕ. Δώστε δύναμη στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, στους Δήμους, στις περιφέρειες, στην Ευρωβουλή, στις βουλευτικές εκλογές. Η συλλογική δράση, ο αγώνας, η οργάνωση είναι τα όπλα μας. Για να γίνουμε δυνατοί απέναντι στους εχθρούς των δικαιωμάτων μας, που δεν είναι άλλο από κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, κεφάλαιο. Γυρίστε την πλάτη στη Χρυσή Αυγή. Αυτούς με τα μεγάλα λόγια και τον ψεύτικο πατριωτισμό. Οι υπηρέτες των Ναζί, κατακτητών, κατέδιδαν, κυνηγούσαν αυτούς που αντιστέκονταν, με πρώτους τους κομμουνιστές. Γυρίστε την πλάτη σε αυτούς που προβάλλουν τον εθνικισμό, που συνεργάζονται με δουλευαρικά γραφεία για φτηνούς εργάτες.
Στην περιοχή μας η Χρυσή Αυγή κατεβάζει υποψήφιο δήμαρχο. Καταδικάζουμε όλους αυτούς που αβαντάρουν, νομιμοποιούν τους ναζιστές εγκληματίες και δίνουν βήμα να σκορπίσουν ναζιστικό δηλητήριο. Τεράστιες οι ευθύνες όλων αυτών που δίνουν ακροατήριο στους Χρυσαυγίτες. Μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί και έχουμε τη δύναμη για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους και αδικία.